Χαίρετε. Είμαι η Βαρβάρα Καρμύρη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας και δεν είναι άλλο από την ενυδάτωση. Όπως όλοι γνωρίζετε, το νερό είναι ίσως το πιο σημαντικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού, αφού το 50 με 60% του σωματικού μας βάρους αποτελείται από νερό. Κάθε κύτταρο, ιστός, όργανο του σώματος χρειάζεται νερό για να λειτουργήσει καλά. Ο οργανισμός, μεταξύ άλλων, χρειάζεται το νερό για την διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολιτών, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, για την καλή λειτουργία των νεφρών και για την πέψη των τροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Το νερό, όμως, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να αποθηκεύεται στο σώμα ώστε να το χρησιμοποιούμε κατά τις περιόδους εκείνες που το έχουμε περισσότερο ανάγκη. Καθημερινά έχουμε απώλειες νερού διαμέσου του δέρματος, των πνευμόνων, των νεφρών και του γαστρεντερικού σωλήνα. Επομένως, για να έχουμε μία καλή ενυδάτωση, θα πρέπει να αναπληρώνουμε αυτές τις απώλειες που έχουμε καθημερινά σε νερό. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη της επαρκούς ενυδάτωσης, αρκεί να σκεφτούμε ότι και μικρού βαθμού αφυδάτωση της τάξης του 2 με 3% του σωματικού μας βάρους, αρκεί για να προκαλέσει συμπτώματα όπως είναι αδυναμία συγκέντρωσης, κακή μνήμη και μειωμένη σωματική απόδοση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η επαρκής πρόσληψη νερού από όλες τις πηγές είναι περίπου 2,5 λίτρα για τους άνδρες και 2 λίτρα για τις γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι απαιτήσεις σε κάθε οργανισμό ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, τη σωματική άσκηση, το φύλο και εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα πάλι με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, οι περισσότεροι άνθρωποι καλύπτουν το 70 με 80% των ημερήσιων αναγκών τους σε υγρά μέσω της κατανάλωσης νερού, αλλά και διαφόρων άλλων μη αλκοολούχων ποτών όπως είναι η χυμή φρούτων, ο καφές, τα αναψυκτικά, το γάλα. Ενώ το υπόλοιπο 20 με 30% φαίνεται να προέρχεται από στερεά τρόφιμα, τα οποία όμως είναι πλούσια σε περιεκτικότητα σε νερό, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Εφόσον η ενυδάτωση αποτελεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι μύθοι γύρω από αυτή. Ας πάμε σήμερα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο για ορισμένους από αυτούς. Αν και το νερό είναι πηγή ζωής για τον οργανισμό, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγκάζετε τους εαυτούς σας να καταναλώνετε τεράστιες ποσότητες νερού. Εξάλλου, όπως προαναφέραμε, στην κάλυψη των αναγκών μας σε νερό συνεισφέρουν επίσης η χυμή φρούτων, ο καφές και άλλα. Ο καφές αφυδατώνει. Σίγουρα έχετε όλοι ακούσει ότι ο καφές προκαλεί διούρηση και μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Όμως, είναι καιρός να επαναπροσδιορίσετε, καθώς τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν τους μύθους και μάλιστα να αναδείξουν ακριβώς το αντίθετο. Ο καφές όχι μόνο δεν αφυδατώνει, αλλά μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναπλήρωση των ημερήσεων αναγκών μας σε υγρά. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενυδάτωσης, τα οποία στην επίσημη θέση τους αναφέρουν ότι όλα τα ροφήματα τα οποία δεν περιέχουν αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων και των καφεϊνούχων, μπορούν να συμμετέχουν στην αναπλήρωση των ημερήσιων αναγκών μας σε υγρά. Έτσι, αν για παράδειγμα συνηθίζετε να απολαμβάνετε μία κούπα ζεστού στιγμιαίου καφέ ή ένα ποτήρι φραπέ, μπορείτε να συνεχίσετε λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά συμμετέχουν στην αναπλήρωση των ημερήσιων αναγκών σε υγρά. Πόσο δε μάλλον αν πίνετε 2 ή 3 κούπες ή ποτήρια. Πίνουμε νερό μόνο όταν διψάμε. Αν και η δίψα αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται νερό, εντούτοις καλό είναι να καταναλώνουμε υγρά πριν νιώσουμε το αίσθημα της δίψας, αφού σε αυτή την περίπτωση θα έχει επέλθει συνήθως κάποιου βαθμού αφυδάτωση. Έτσι, ιδανικά, φροντίστε να προσλαμβάνετε αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας πριν προλάβετε να διψάσετε. Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επαρκής ενυδάτωση εμπεριέχεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής. Για να εξασφαλίσετε λοιπόν ότι καλύπτετε τις ημερήσιες ανάγκες σας σε υγρά, καλό είναι να καταναλώνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας, παραδείγματος χάρη φροντίζοντας να έχετε ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σας, να τρώτε τρόφιμα πλούσια σε νερό, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το γιαούρτι και φυσικά να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας ροφήματα όπως ο καφές, προσέχοντας τη ζάχαρη και τις θερμίδες. Ευχαριστώ πολύ!